Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μας του 2018 συμπεριλαμβάνεται και ένας κύκλος, είναι κάτι καινούργιο το οποίο το κάνουμε από φέτος, ένας κύκλος συναυλιών μουσικής δωματίου. Και έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα, το οποίο το παρουσιάζουμε σήμερα, για να μπορέσει ο κόσμος να ενημερωθεί. Είναι κάτι που ξεκινάει το Σάββατο στις 20 Ιανουαρίου. Είναι 4 συναυλίες οι οποίες θα γίνουν συγκεκριμένα 20 Ιανουαρίου, 24 Φεβρουαρίου, 10 Μαρτίου και 24 η τελευταία. Σταματούμε εκεί για το λόγο ότι τον επόμενο μήνα είναι το μεγάλο μας φεστιβάλ, το Φεστιβάλ Κλασικής Κιθάρας, και λόγω του ότι μετά θα έχουμε πάρα πολλά στο πρόγραμμά μας, ξέρετε, είναι τα Ελευθέρια, η Πανευρωπαϊκή Μέρα της Μουσικής, έρχεται το Φεστιβάλ Φανάριου, οι 2 μήνες στις παραλίες μας, οι εκδηλώσεις μας, η μπύρα, και πάλι από το Σεπτέμβριο και μέχρι το τέλος της χρονιάς έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε ακόμα 2-3 έτσι συναυλίες για να κλείσουμε αυτό τον κύκλο. Κύκλος μουσικής δωματίου. Κάτι πρωτόγνωρο για την Κομωτινή. Φαντάζομαι εισπράξατε αντίστοιχο ενδιαφέρον από το Φεστιβάλ Κιθάρας, έτσι. Ναι, θεωρώ ότι οι Κομωτινοί πλέον περιμένουν κάτι τέτοιο. Αγάπησαν πολύ το θεσμό. Το γεγονός ότι ειδικά τα 3 τελευταία χρόνια, γιατί 5 χρόνια γίνεται το φεστιβάλ, το οποίο το ξεκινήσαμε δειλά, αλλά με την επιμονή μας και τη διάθεση που είχαμε, καταφέραμε να το κάνουμε θεσμό και είδαμε ότι η πόλη μας στήριξε το θεσμό, αγάπησε το θεσμό και είναι όλοι οι συνδημότες μας παρόντες. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν σκεφτήκαμε ότι πρέπει να δώσουμε και στους ανθρώπους που αγαπούν αυτό το είδος της μουσικής και γιατί όχι και τους υπόλοιπους να το γνωρίσουν. Και γι' αυτό το λόγο το ξεκινάμε φέτος. Το ξεκινάμε σαν κύκλο, γιατί τέτοιες εκδηλώσεις γίνονται κατά διαστήματα. Εμείς όμως το κάνουμε σαν πρόγραμμα και μάλιστα από τις 4 τώρα τις συναυλίες αυτές, οι 2 είναι καλλιτέχνες που κατάγονται από την Κομωτινή. Και το ίδιο θα κάνουμε και στο μέλλον. Δηλαδή, παράλληλα προβάλλουμε και τους δικούς μας ανθρώπους, άνθρωποι που συγκεκριμένα σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτή τη δράση που κάνουμε, φέρνουμε δικούς μας ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εκτός της πόλης μας. Μέχρι τώρα ξέρετε ότι όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε, πάρα πολλές και συναυλίες, προσπαθήσαμε και προσπαθούμε και θα το κάνουμε και στο μέλλον να χρησιμοποιούμε τους δικούς μας ανθρώπους κατά κύριο λόγο, τα δικά μας σχήματα, και έτσι ας αρχίσουμε να φέρνουμε και ανθρώπους δικούς μας πάλι που δραστηριοποιούνται εκτός Κομωτινής.